των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη πραγματοποιήθηκε και φέτος ο καθιερωμένος αγιασμός και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Μια νέα χρονιά ξεκινά. Θα ήθελα να πω τα χρόνια πολλά εδώ από τα Χανιά σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, υγεία, αισιοδοξία και αυτά που δεν μας έχουν φέρει τα προηγούμενα χρόνια να έρθουν το 2024. Την τελετή ευλόγησαν ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος και ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός. Σως δωρεόν αξίους ημάς πίσον Θεωτό και Παρθένε. Τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλοκαιρής αναφέρθηκαν στους στόχους και τις προτεραιότητες για τη νέα χρονιά αλλά και τη νέα θητεία της Περιφερειακής Αρχής. Η πρώτη προτεραιότητα είναι ο βόρειος οδικός άξονας που πρέπει να ξεκινήσει. Για να ξεκινήσει όμως πρέπει να ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές. Γνωρίζω το προσωπικό ενδιαφέρον του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Περιμένουμε από το Υπουργείο να έχουμε τα αισιόδοξα μηνύματα ότι ναι, έκλεισε ο διαγωνισμός για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Να δούμε επίσης άλλα μεγάλα έργα τα οποία είναι τα υγειοβερτικά, έργα που είναι η οδική ασφάλεια που για το Ρέθυμνο και για τα Χανιά είναι 27 εκατομμύρια και είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης και κινδυνεύουν να χαθούν γιατί ο πρώτος με το δεύτερο εργολάβο έχουν πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Περιμένουμε την απόφαση. Εδώ ζητούμε τη βοήθεια όλων για να μην απενταχθεί αυτό το έργο που αφορά οδική ασφάλεια στο επαρχιακό δίκτυο. Παρότι είμαστε πολλά χρόνια στη διοίκηση, έχουμε ανανεωθεί σαν περιφερειακή αρχή, αλλά παρόλα αυτά ο πυρήνας παραμένει ο ίδιος. Έχουμε ακόρεστη όρεξη διάθεση να το δούμε όλα αυτά τα έργα τα οποία τα είχαμε και εμείς είχαμε συμβάλει στην ορίμασή του και στην πρόοδό του, να τα δούμε να γίνονται επιτέλους, να υλοποιούνται και να τα χαίρεται ο κόσμος. Είναι μια προσπάθεια λοιπόν η οποία θα χρειαστεί να τη στηρίξουμε όλοι μαζί και θα έλεγα και η κοινωνία, και το λέω από τώρα γιατί θα προκύψουν προβλήματα στη φάση κατασκευής όλων αυτών των έργων που έχουμε μπροστά μας. Αλλά σε ευχηθούμε να προχωρήσουν, να τελειώσουν καλά για να τα απολαύσουμε, να προλάβουμε κι εμείς, αλλά σίγουρα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Προηγήθηκε θεία λειτουργία για την πρώτη μέρα του νέου έτους στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στην Παλιά Πόλη. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Έρχονται μέρες οι οποίες είναι δύσκολες. Βλέπουμε ότι οι πόλεμοι γίνονται γύρω μας. Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχουμε τον πόλεμο στο Ισραήλ. Στεκόμαστε δυνατά στα πόδια μας. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Σε όλες τις δυσκολίες θα είμαστε όλοι μαζί να προσπαθούμε για να έχουμε ευημερία και προκοπή. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Με το υπέρτατο αγαθό όλων, την υγεία σε όλο τον κόσμο, με ένα ευτυχισμένο έτος γεμάτο χαρούμενες στιγμές, ειρήνη σε όλο τον κόσμο και αισιοδοξία. Αισιοδοξία, ελπίδα και προσδοκία ότι κάθε μέρα που ξημερώνει θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά. Το παρόν έδωσαν τοπικές και στρατιωτικές αρχές, φορείς και πλήθος κόσμου.